Πάμε και στη Μαρία Ζαφυρίου. Μαρία μου, θέλω να ξεκινήσουμε λίγο από την υπόθεση βιασμού της 18χρονης κοπέλας και να μας πεις πώς αφέθηκε ελεύθερος ο 17χρονος, γιατί είχαμε την απόφαση και είναι προσωρινά ελεύθερος, σωστά? Καλημέρα Μαρία, καλημέρα. Απολογήθηκε καλημέρα στον ανακριτή χθες ο 17χρονος, αρνήθηκε τις κατηγορίες της 18χρονης, τα περί βιασμού δηλαδή, στο πάρτι που ο ίδιος διοργάνωσε ανήμερα των Χριστουγέννων. Ο δικηγόρος του, μέσω του δικηγόρου του μάλλον, έγινε γνωστό ότι ο 17χρονος είπε ότι όλα έγιναν με τη συνένεσή της. Δεν αρνήθηκε ουσιαστικά την συνέβρεση, αλλά ότι όλα έγιναν με τη συνένεσή της. Έκανε λόγο και για κατανάλωση αλκοόλ. Θα πρέπει να σας πω ότι στο δικαστικό μέγαρο χθες ήταν φίλοι και γνωστοί του 17χρονου για συμπαράσταση. Τώρα αφέθηκε ελεύθερος με έναν περιοριστικό όρο να μην επικοινωνεί με την 18χρονη κοπέλα. Την κοπέλα που δεν έχει συμπληρώσει, μάλλον, για να το πούμε πιο σωστά, τα 18 της χρόνια. Αυτή ήταν η απόφαση του δικαστηρίου. Ναι. Μάλιστα. Και αυτά ισχυρίζεται από πλευρά. Άρα, θα το δούμε. Ναι. Στις δικαστικές αίθουσες θα δούμε τη συνέχεια.